άλλη μια φορά στην Εθνική Αντιστάσεις εδώ στο Περιστέρι έχουμε μία μπούκα με αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας οι δράστες του αυτοκίνητου ως πολιορκητικό κρυό, έσπασαν την τζαμαρία που βλέπετε εδώ. Οι εργαζόμενοι έχουν βάλει ένα πλαστικό ώστε να προστατέψουν το μαγαζί. Εισέβαλαν μέσα και μάλιστα με μαρτυρίες γειτόνων έβλεπαν τους δράστες επί ένα τέταρτο να κουβαλούν μεγάλες σκούτες και να γεμίζουν το όχημα με το οποίο ήρθαν εδώ. Έσπασαν την τζαμαρία και εγκατέλειψαν το όχημα που στην ουσία χρησιμοποίησαν ως πολιορκητικό κρυό, συγγνώμη, και διέφυγαν με άλλο. Όπως θα δείτε εδώ, κατάφεραν να σπάσουν το ρολό και στη συνέχεια την τζαμαρία που ήταν πίσω από το ρολό. Έκαναν λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία και διέφυγαν με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση και η αστυνομία μετά εντόπισε το όχημα αυτό εγκαταλειμμένο στην Καλυθέα. Αλλά δύο δηλαδή οχήματα χρησιμοποίησαν για την δράση τους. Κάνει εντύπωση, Λάζο. Και αναζητούνται από την ελληνική αστυνομία. Ναι, κάνει εντύπωση, Λάζο, το γεγονός ότι επί ένα τέταρτο, σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτοί ξεφορτώνανε και φορτώνανε. Δεν χτύπησε συναγερμός. Δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Κανονικότατα, Γιώργο, ο συναγερμός χτύπησε. Υπάρχει βέβαια και κάμερα ασφαλείας εδώ που έχει καταγράψει όλη την αυτό. Δράση. Αλλά ήταν ένα τέταρτο εκεί. Ήταν ένα τέταρτο εκεί αυτοί. Ένα τέταρτο και φορτώνανε. Δηλαδή το έχουν κάνει καλοκαιρινό το μαγαζί. Φαινόταν ότι δεν φοβόντουσαν τίποτα. Έκαναν ανενόχλητη τη δουλειά τους.